Και όχι μόνο σε αθλητικούς χώρους και σε χώρους στους οποίους μαζεύονται και παιδιά και μεγάλοι, όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, νομίζω ότι επιβάλλεται. Γιατί μετά από αυτό το περιστατικό, προσωπικά βλέπεις ότι σαν να είσαι το δικό σου το παιδί. Και αν δεν είχες να πεινιδωτεί, πώς θα το βοηθούσες? Έχει ξανατύχει ανάλογο περιστατικό, σας έχει ξανατύχει ανάλογο περιστατικό, είτε εδώ στα γηπεδάκια, είτε κάπου αλλού σε κάποιο αθλητικό χώρο? Έχω δώσει πρώτες βοήθειες σε πολλά είδη τραυματισμών, έτσι, εξαρθρώσεις, έντονα διαστρέμματα, αλλά αυτό πρώτη φορά όχι. Ξοδεύουμε λίγα λεπτά από το χρόνο μας για να μάθουμε πρώτες βοήθειες? Κανονικά θα έπρεπε. Ναι. Πιστεύω τα τελευταία χρόνια γίνονται μαθήματα, αλλά ίσως δεν θα είναι στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί τα παιδάκια που κοιτούσαν γύρω-γύρω δείχναν ότι δεν γνωρίζουν. Ίσως αν κάνανε αυτά, ξεκινούσαν λίγο την κάρπα, θα ήταν πιο εύκολη δουλειά και για μας να ανοίξουμε πιο γρήγορα το παιδάκι. Άρα χρειάζεται εκμάθηση σε όλα τα επίπεδα, από μικρά παιδιά, για να τους γίνει και μέρος της καθημερινότητας, ώστε να προσφέρουν πρώτες βοήθειες για τον συνάνθρωπό μας.